Για την αριστερά, το πρόβλημα της φτώχεια συνειφαίνεται με, με το γενικότερο πρόβλημα του καπιταλισμού. Ο Καρλ Μάρξ, ο βασικός θεωρητικός της αριστεράς, κατηγόρησε τον καπιταλισμό ότι είναι α, αναποτελεσματικός. Όχι τόσο ότι είναι άδικος, αλλά ότι είναι αναποτελεσματικός. Αν είναι άδικος, αυτό ισχύει λόγω της αναποτελεσματικότητάς του. Τι σημαίνει αναποτελεσματικός. Ότι δεν καταφέρνει να παραγάγει αρκετό πλούτο. Ότι η παραγωγή διαδικασία στο καπιταλιστικό σύστημα, αν και πραγματικά εντυπωσιακή όσο αφορά την παραγωγή τεχνολογίας, νέων αγαθών, νέων εμπορευμάτων, γενικά τις όλης αναπτυξιακής δυναμικής του, ο καπιταλισμός παρόλα αυτά εμπεριέχει μέσα στα σπλάχνα του το σπέρμα της επόμενης οικονομικής κρίσης. Ακριβώς όπως παράγει φαντασμαγωρική νέα τεχνολογία και αμύθιτο πλούτο, παράγει και τις κρίσεις του ίδιου του αυτού του. Οι οποίες κρίσεις έρχονται όλο πιο κοντά όσο πιο ανθυρός είναι ο καπιταλισμός. Και αυτές οι κρίσεις οδηγούν στη συντήρηση μιας συντριπτικής φτώχειας. Τόσο στη Μητρόπολη του καπιταλισμού όσο και στην περιφέρειά του. Η φτώχεια λοιπόν για τον Μάρκ και τους αριστερούς είναι ένα υποπροϊόν της ίδιας παραγωγικής διαδικασίας η οποία παράγει την καταπληκτική τεχνολογία γύρω μας, οι κρίσεις αυτές είναι απαραίτητες. Είναι απαραίτητε γιατί αναζωογονούν την κερδοφορία που απειλείται από τον ανταγωνισμό μεταξύ των ιδιοκτητών των μέσων παραγωγής. Για τον Μάρξ, λοιπόν, το πρόβλημα δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να λύσει το κράτος. Η φτώχεια δεν καταπολεμάται με την ασπιρίνη της αναδιανομής μέσω του φορολογικού συστήματος από τους πλούσιους στους φτωχού. Για τον Μάρξ το, το, πρόβλημα πρέπει να λυθεί στη ρίζα του, στη βάση του. Και ποια είναι αυτή η ρίζα, ποια είναι αυτή η βάση του προβλήματος της φτώχειας, είναι το παράδοξο του καπιταλισμού σύμφωνα με τον Μάρξ. Και ποιο είναι το παράδοξο, το παράδοξο ότι αυτοί οι οποίοι εργάζονται, οι εργαζόμενοι, με τα μέσα παραγωγής δεν έχουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα πάνω τους. Ενώ εκείνοι που έχουν ιδιοκτησιακά δικαιώματα πάνω στα μέσα παραγωγής δεν εργάζονται με αυτά. Αυτή η αναντιστοιχεία για τον Μάρξ είναι ο ανορθολογισμό που βρίσκεται βαθιά στα θεμέλια του καπιταλιστικού συστήματο. Αυτό ο ανορθολογισμός οδηγεί στι οικονομικέ κρίσει και συντηρεί την φτώχεια σε διαφορετικέ μορφέ. Η λύση, ο σοσιαλισμό. Και τι σημαίνει σοσιαλισμό, Αναδιανομή όχι του πλούτου αλλά των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων εντό τη κοινωνία. Θα μου πείτε Τόσε δεκαετίε υπαρκτού σοσιαλισμού δεν μα έμαθαν κάτι, δεν έμαθαν του αριστερού κάτι. Προφανώ και του έμαθαν. Ή ελπίζουμε ότι όλοι μαθαίνουν από την ιστορία. Όμω, ένα αριστερό θα σα έλεγε ότι ξέρετε κάτι, παρόλα τα προβλήματα τη Σοβιετική Ένωση και των ε, ε, δορυφόρων τη, η φτώχεια, τουλάχιστον η σχετική φτώχεια, εξανεμίστηκε. Οι ανισότητε μειώθηκαν σημαντικά. Κανένας δεν πέθανε από την πείνα. Ακόμα και η Κίνα σήμερα, αν καταφέρνει να αναπτύσσεται πολύ πιο γοργά και συστηματικά από την Ινδία, ίσως να το οφείλει αυτό στο γεγονός ότι είχε ένα σύστημα, μετά το 1949-50, που ουσιαστικά ανέρεσε τις ανισότητες επειδή κατάργησε την ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής από μία μειοψηφία.